Γεια σου, τι μου κάνεις, πώς μου είσαι. Αυτό το βίντεο είναι κάτι το οποίο περίμενα πάρα πολύ καιρό. Να μιλήσουμε για την ανακαίνιση της κουζίνας. Είναι κάτι που πραγματικά το περίμενα χρόνια και επιτέλους έγινε. Μετά από πολύ ψάξιμο το πώς θα γίνει με τα χρώματα και αυτά, βέβαια είχα ένα συγκεκριμένο πλάνο στο μυαλό μου, αλλά γενικότερα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο το να παίρνεις μια τόσο μεγάλη απόφαση στο πώς θα φτιάξεις ένα χώρο του σπιτιού και να είναι και διαχρονικό και να είναι και λειτουργικό. Εγώ σήμερα θα σας δείξω το πριν και το μετά. Το εσωτερικό και την οργάνωση και τα λοιπά θα τα δούμε σε άλλο βίντεο ξεχωριστό. Θα σας πω και 2-3 πραγματάκια με βάση τη δική μου εμπειρία του τι να προσέξετε. Οπότε ας ξεκινήσει αυτό το βίντεο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το πώς σκέφτηκα αυτό το συνδυασμό των χρωμάτων. Θα σας βάλω εδώ την εικόνα που είχα βρει στο Pinterest. Εγώ ήξερα ότι ήθελα να είναι η κουζίνα σε αποχρώσεις του γκρι και του ξύλου. Και λέω, έτσι θέλω να γίνει η κουζίνα. Και έγινε αυτό. Θα σας το δείξω και σε βιντεάκι στο τέλος, εννοείται. Ο πάγκος και τα ντουλάπια. Επιλέξαμε να ντυθεί και το πίσω μέρος της κουζίνας με πάγκο και αυτό γιατί δεν είναι πολύ λειτουργικό να έχεις αρμούς στην κουζίνα, γιατί συνεχώς λερώνονται, μουχλιάζουν και θα είσαι σε μία έξαλλη κατάσταση καθημερινά να τα προσέχεις, κάτι μπορεί να σου ξεφύγει, δεν. Το ιδανικό για μένα ήταν αυτό, με ένα πανάκι καθαρίζεται, δεν έχεις κανένα απολύτως θέμα και φαίνεται και ομοιόμορφο. Επίσης, άλλο ένα θέμα που με ενδιέφερε ήταν το να μην υπάρχουν δαχτυλιές στα ντουλάπια. Γιατί η κουζίνα είναι ένα μέρος, θα πας 1.300 φορές τη μέρα. Θα πιάσεις το ντουλάπι, θα ανοίξεις, θα πάρεις ένα ποτήρι, θα πάρεις ένα πιάτο, θα πάρεις από εδώ, θα πάρεις από εκεί. Φαντάζεσαι να καθαρίσεις την κουζίνα το πρωί και μέχρι το βράδυ να υπάρχουν δαχτυλιές επάνω στα ντουλάπια. Άντε μετά να πείσεις εσύ, τους επισκέπτες, ότι δεν είσαι βρωμιάρα. Αυτά τα ντουλάπια δεν αφήνουν καμία δαχτυλιά, δεν φαίνεται τίποτα επάνω. Η σκόνη φαίνεται, γιατί ειδικά τώρα το καλοκαίρι που έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα όλη μέρα, δεν πάει να καθαρίζεις το σπίτι και να το ξεσκονίζεις 10 φορές τη μέρα, σκόνη θα υπάρχει, φίλη μου. Να κάνουμε. Το θέμα είναι να μην φαίνεται. Άλλο ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο είναι τα πλακάκια. Εγώ έκανα πιο κακή επιλογή σε πλακάκι σε όλο το υπόλοιπο σπίτι, γιατί δεν ήξερα. Στο υπόλοιπο σπίτι έβαλα ματ πλακάκια. Είναι αυτά. Στο μάτι μπορεί να φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Ματ γκρι. Στη λειτουργία όμως, είχαμε πάρει και τα πλακάκια για να φτιαχτεί και η κουζίνα με το ίδιο πλακάκι, αλλά με το που είδα αυτό, όχι. Πλένεις τα χέρια σου. Αν από την ώρα που θα πλένεις τα χέρια σου στον νεροχύτη, πας να πιάσεις την πετσέτα και πέσει μία σταγόνα νερό κάτω, έχει μείνει στάμπα. Αυτό είναι το χειρότερο πλακάκι που θα μπορούσες να βάλεις στην κουζίνα. Σε όλο το σπίτι βασικά, αλλά φαντάσου στην κουζίνα τι έχει να γίνει. Έτσι ήθελα να βρω ένα πλακάκι να ταιριάζει με το υπόλοιπο σπίτι, γιατί είναι ενιαίος ο χώρος, και να αποφύγω αυτά τα δυσάρεστα σκηνικά με τα νερά κτλ. Οπότε επέλεξα αυτό. Είναι πλακάκι με εφέ ξύλου. Πραγματικά φαίνεται πάρα πολύ φυσικό, δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνετε εσείς από την κάμερα. Από κοντά φαίνεται όντως σαν ξύλο, έχει και την υφή του ξύλου, κάπως.
ταιριάζει απόλυτα με το πλακάκι που έχω στο σαλόνι. Μπορείτε να το δείτε και εδώ. Είναι στις αποχρώσεις του γκρι, όπου μεν έχει και λίγο καφέ μπέζ μέσα και πραγματικά έχει δέσει τέλεια με την υπόλοιπη κουζίνα. Το τέταρτο είναι ο νεροχύτης. Φίλες μου νοικοκυρές, ξεχάστε διπλούς νεροχύτες. Δεν υπάρχει πιο βολικό πράγμα από το μεγάλο νεροχύτη, όπου θα μπορείς μέσα να χωρέσεις ολόκληρο το ταψί του φούρνου. Νερά έξω, προσπαθώντας να χωρέσεις το ταψί μέσα στο νεροχύτη, ούτε τίποτα. Ήτανε πραγματικά από τις καλύτερες αγορές που έγιναν για αυτή την κουζίνα. Θα σου δείξω και εδώ ότι χωράει ολόκληρο το ταψί του φούρνου μέσα στο νεροχύτη και πραγματικά ξεδιάζεις. Ούτε να σκέφτεσαι πώς θα το κλείνεις, ούτε να πηδεύεσαι, ούτε να γίνεσαι λούτσα από τα νερά. Αυτά νομίζω ήταν τα βασικά που θα πρέπει να προσέξεις σε περίπτωση ανακαίνησης της κουζίνας σου. Στην πορεία θα πρέπει εννοείται να προσέξεις να έχεις αποθηκευτικούς χώρους. Όσο και να σου φαίνονται πολλά τα ντουλάπια, δεν είναι. Άλλο ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην κουζίνα είναι ο φωτισμός. Πρέπει να έχεις καθαρό φωτισμό. Θα πρέπει να προσέξεις να έχεις φως και επάνω από την κουζίνα σου και στον πάγκο που θα ζυμώνεις, θα φτιάχνεις τα υπόλοιπα φαγητά σου και στο κέντρο του δωματίου. Πρέπει γενικότερα να υπάρχει πάρα πολύ καλός φωτισμός. Αυτά ήταν τα βασικά κομμάτια που θα πρέπει να προσέξεις στην επιλογή κουζίνας. Αν εσείς σκέφτεστε κάτι άλλο, γράψτε από κάτω για να βοηθήσουμε και άλλο κόσμο. Και μετά ξεκινάει το κομμάτι της διακόσμησης, τα εξτρά που θα βάλεις μέσα ανάλογα με το χώρο σου. Εγώ ήθελα απεγνωσμένα να μπει η νησίδα. Κάτι τέτοιο. Το σκεφτόμουν γιατί δεν ξέρεις αν θα είναι λειτουργικό. Και ψάχνοντας στο ίντερνετ είδα νησίδες που από τη μία μεριά έχουν ρόδες και από την άλλη έχουν ποδαράκια κανονικά, έτσι ώστε αν θέλεις να το μετακινήσεις από τη μέση του δωματίου στην άκρη, να είναι πάρα πολύ εύκολο και να μην σε εμποδίζει σε τίποτα. Και αυτό και κάναμε. Έδειξα τη φωτογραφία στον Μαραγκό και ο άνθρωπος τα έχει κάνει όλα όπως τα έχω δείξει. Επίσης, θα μπουν 2 σκαμπό από κάτω για να τρώμε εκεί. Έβαλα και 2 ντουλάπια από τη μία μεριά και από την άλλη. Με αποθηκευτικό χώρο ήρθε και το τελευταίο κομμάτι στο θέμα της διακόσμησης, όπου είναι αυτή εδώ η κατασκευή που είναι πίσω μου. Σκεφτόμουν τι θα μπορούσε να μπει έτσι ώστε να χωρίζει το σαλόνι από την κουζίνα. Οπότε, ψάχνοντας πάλι στο Pinterest, αυτό το Pinterest με έχει σώσει, είδα αυτό και τρελάθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Το έδειξα στο Μαρακό και το αποτέλεσμα είναι αυτό, που θα δεις και εδώ στη φωτογραφία. Και πραγματικά χαρίζει τόσο πολύ στο σπίτι, και στην κουζίνα αλλά και στο σαλόνι και στην τραπεζαρία. Έχει δέσει με όλα τα έπιπλα. Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές όλο το σκεπτικό πίσω από την κουζίνα. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πεις τη γνώμη σου, να μου πεις αν σου άρεσε, να μου δώσεις τις δικές σου ιδέες. Θέλω από κάτω στα σχόλια να μοιραστείς και εσύ τη δική σου εμπειρία. Αν έχεις κάνει και εσύ κάποια ανακαίνιση, τι έκανες λάθος, τι θα συμβούλευες. Θα δεις στη συνέχεια το βίντεο του πριν και του μετά. Και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Η ώρα είναι 6 και συμβαίνει κάποιο άδειασμα, διότι αρχίζει η ανακαίνιση της κουζίνας.
Όλη αυτή είναι η κουζίνα. Ήταν το εσωτερικό. Καλώς ήρθατε στην ανακαίνιση της κουζίνας μου. Για να δούμε το πλακάκι. Αυτό είναι το αρχικό στάδιο.